στα 900 εκατομμύρια ευρώ αν έρχεται τελικά το κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό για την καταβολή των αναδρομικών των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η απόφαση αφορά 1.766.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και 496.000 συντάξεις του δημοσίου. Η απόφαση που πάρθηκε και αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά θα καταβληθούν εφάπαξ μέσα στο 2020 δεν ικανοποιεί τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης από το 10 και μετά έχασαν περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός ότι αυτά αφαιρέθηκαν από τους συντάξεις με αντισυνταγματικές διατάξεις σημαίνει ότι υπήρξε μια καταλύστευση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Έρχεται λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση πετώντας κάποια ψίχουλα στους συνταξιούχους να κλείσει κάθε διεκδίκηση που αυτοί είχαν σε σχέση με τα αναδρομικά τους. Άρα λοιπόν όχι απλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που έγινε χθες στη Βουλή. Γιατί αυτή η τοποθέτηση θέλει με λίγα ψίχουλα να κλείσει τις διεκδικήσεις μας, ανοίγει ξανά το δρόμο των προσφυγών και των δικαστηρίων και βέβαια εμείς καλούμε την κυβέρνηση με πολιτική απόφαση, όπως διεκδικούσαμε και πριν, να αποδώσει τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους και βεβαίως καλούμε τους συναδέλφους να μην συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Βρούτσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη ωστόσο είχε διευκρινίσει πως η κυβέρνηση συμμορφώνεται με την απόφαση και θα δώσει αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους που έχει περικοπεί η κύρια σύνταξή τους και όχι μόνο στους 250.000 ενάγοντες και ετούντες. Υπάρχει απώλεια του εισοδήματος των συνταξιούχων ανάλογα από 30, 40 έως και 50%. Αυτά τα διεκδικούμε. Αυτή την απώλεια τη διεκδικούμε στο ακέραιό της γιατί την έχουμε πληρώσει. Οι ίδιοι οι συνταξιούχοι υποστηρίζουν ότι η απώλεια από τις περικοπές στις συντάξεις τους είναι μεγάλη σε μηνιαία βάση. Άλλωστε και η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν εφαρμόζει σωστά την απόφαση, καθώς όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση αυτή αφορά και τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα εκτός από τις κύριες συντάξεις. Ωστόσο ο κύριος Βρούτσης επιμένει ότι η απόφαση του ΣΤΕ αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις. Με κόψαν ένα χιλιάρικο το μήνα με κόβουν σήμερα. Πέρασε ο Τσίπρας, έκοψε, τώρα ο Μητσοτάκης, σημασία δεν δίνει κανένας για τον φτωχό τον κόσμο. Ξεκίνησαν από κάτι μήνες πιο μπροστά, θα τα δώσουμε, εφάπαξ δεν συμφωνούν να δώσουμε τα μισά, να τα δώσουμε όλα εφάπαξ, τι είναι αυτό. Η κυβέρνηση πάντως ξεκαθαρίζει ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση και την πολιτική της βούληση να δώσει τα αναδρομικά εφάπαξ θέλει να τελειώνει μια για πάντα με δικαστικές εκκρεμότητες, με τις αντισυνταγματικές αμφισημίες, με το ασφαλιστικό.